πάντα πιστός και αληθινός. Και λέει στην Αποκάλυψη ότι το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού, ο πιστός και αληθινός. Όλα θα αλλάξουν, το μόνο που δεν αλλάζει είναι η πιστότητα του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε το Λόγο του για να μείνουμε στα λόγια του και εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Το λέει, το όνομά του είναι ο πιστός και αληθινός. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα κάνουμε άλλο ένα μήνυμα σήμερα και την Κυριακή για το Άγιο Πνεύμα και μετά θα αλλάξουμε. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να κάνουμε και μια προσευχή όπως είμαστε. Πατέρα Ουράνια, ζητάμε τη δικιά σου και τη χάρη, Κύριε. Μίλησέ μας, Κύριε, άγγιξέ μας, Κύριε. Και βοήθησέ μας να καταλάβουμε κάτι πιο βαθύ σήμερα, Κύριε, από την αλήθεια σου και από την παρουσία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Για να πάμε 1553, είναι Α Κορινθίους 12 κεφάλαιο. Η απλότητα του Λόγου του Θεού, έτσι. Το βρήκαμε. Σε σχέση δε με τα πνευματικά, αδερφοί, δεν θέλω να είσαστε σε άγνοια. Ξέρετε ότι ήσασταν εθνικοί παρασυρώμενοι καθώς ενώσασταν προς τα άφωνα είδωνα. Μιλάω από όσους πάμε στους Κορινθίους. Γι' αυτό σας κάνω γνωστό ότι κανένας που μιλάει διαμέσου του Πνεύματος του Θεού δεν λέει τον Ιησού ανάθεμα και κανένας δεν μπορεί να πει τον Ιησού Κύριο παρά μονάχα διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Ένας άνθρωπος για να πει ότι ο Χριστός είναι Κύριος πρέπει να πει το Άγιο Πνεύμα μας, να αναγεννηθεί. Και τι κάνει, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει πάντα ένα καλό λόγο για τον Χριστό. Δεν μπορείς να είσαι αναγεννημένος και να λες για τον Ιησού κάτι ανάθεμα, κάτι κακό. Επομένως, το βασικό στοιχείο του Αγίου Πνεύματος είναι ότι φέρει Χριστό μέσα μας. Αυτό φέρνει το Αγίου Πνεύμα. Και μετά ακολουθούν τα ενεργήματα που Χριστό φέρνει μέσα μας. Γι' αυτό ένας άνθρωπος όταν αναγεννέται αρχίζει και αγαπάει τον Χριστό και τον καταλαβαίνει πνευματικά. Και αφού αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει και την Εκκλησία του Χριστού. Και αρχίζει και εκκλησιάζεται, ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού γιατί μπήκε το Άγιο Πνεύμα μέσα. Και μετά έχει μια ωραία επιθυμία να μιλάει για τον Χριστό, να μαρτυρεί για τον Χριστό. Δεν μπορείς να είσαι μάρτυρας στον Χριστό αν δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Αυτό είναι το βασικό έργο του Αγίου Πνεύματος, θα φέρει Χριστό μέσα μας. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, περιτρέχει όλη τη γη, τι να κάνει, να βάλει τον Χριστό στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό λέει στη Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο, δεν χρειάζεται να πάμε στον ουρανό να κατεβάσουμε τον Χριστό, ούτε κάτω στην Άβυσσο, γιατί ο Ιησούς αναστήθηκε. Αλλά πού είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος. Και τι κάνει το Άγιο Πνεύμα, αποκαλύπτει το Λόγο πνευματικά στη ζωή μας και έτσι κι εμείς δεν έχουμε άγνοια. Και αυτό το είπαμε και την Κυριακή και είναι φοβερό το φαινόμενο. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να πηγαίνει 15 χρόνια στην Εκκλησία και να αισθάνεται ότι δεν έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα. Γιατί ποτέ δεν του είπε κάποιος ότι έχεις αναγεννηθεί και είναι ο Θεός μέσα σου. Και αυτός επί 15 χρόνια να πηγαίνει και να έρχεται στην Εκκλησία. Είναι δυνατόν να πηγαίνει στο περιβάλλον της Εκκλησίας 10 χρόνια, 5 χρόνια χωρίς να μπει το Πνεύμα του Θεού μέσα σου. Αν δεν πει το Πνεύμα του Θεού θα πας 2, 3, 5, μετά θα κουραστείς, θα φύγεις. Δεν μπορείς να ζήσεις εκεί μέσα. Επομένως το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, μπαίνει μέσα με την αναγέννηση, που είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα δώρα που έχει, τα χαρίσματα, τα ενεργήματα, γιατί το βασικό έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να ζούμε με τον Χριστό, να μιλάμε για τον Χριστό. Γι' αυτό που είναι το Άγιο Πνεύμα, συστήνει Χριστό, Χριστό. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ότι μπαίνει μέσα για να μας κάνει μάρτυρες του Χριστού και είμαστε σφραγισμένοι και αρχίζουμε και μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού και ένα παιδί του Θεού γίνεται πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Και ένας πολίτης της Βασιλείας μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού, είναι μάρτυρες. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα μας. Μετά έρχονται οι γλώσσες όλα αυτά, αυτά είναι δεύτερα. Το βασικό είναι ο Χριστός μέσα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον Χριστό με τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Η διαφορά είναι τεράστια, εκατομμύρια χιλιόμετρα διαφορά. Ο Χριστός είναι το κέντρο της πίστης, της ζωής μας και της αναγέννησης μέσα μας. Και να το συνεχίσουμε στο 4. Και αφού μπαίνει ο Χριστός μέσα, ο Χριστός είναι χαρισματικός. Φέρνει και δώρα μέσα στο 4. Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων. Το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο, υπάρχουν και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος είναι ο ίδιος.
Υπάρχουν και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο ίδιος που ενεργεί τα πάντα μέσα σε όλους. Εδώ πέρα έχουμε τρεις κατηγορίες. Όταν μπαίνει ο Χριστός μέσα, έρχονται λέει, χαρίσματα στη ζωή μας. Το πρώτο λέει για χαρίσματα. Το που σημαίνει ο κάθε χριστιανός πήρε τον Χριστό χαρισματικά μέσα. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα χαρίσματα. Και αφού παίρνει τον Χριστό μέσα χαρισματικά, μετά έρχονται οι διακονίες μέσα. Ο κάθε πιστός έχει τη διακονία του. Έχει τη μερίδα που ο Θεός του έδωσε να την υπηρετήσει. Αυτό σημαίνει διακονία. Έχω ένα έργο από τον Θεό να του υπηρετήσω. Και το τρίτο, μετά έρχονται τα ενεργήματα. Τρίτο έχει τα ενεργήματα. Και τα ενεργήματα είναι οι γλώσσες, η προφητεία, η ερμηνεία γλωσσών, οι ενέργειες δύναμης, η ενέργεια πίστης, η ενέργεια διάκρισης, ο λόγος γνώσης και ο λόγος σοφίας. Είναι τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Οι εκδηλώσεις, οι εκφράσεις του Πνεύματος. Επομένως, το κάθε παιδί του Θεού, όταν παίρνει τον Χριστό, έρχεται ένα χάρισμα μέσα. Και θα το δούμε ποιο είναι αυτό το χάρισμα. Για να πάμε λιγάκι να το δούμε. Είναι στην Εφεσίους, είναι στο 4ο κεφάλαιο. ...1589 σελίδα είναι και μετά θα ξαναγυρίσουμε και στην Αλφα Κορινθίους. Βρήκαμε. 1589 είναι 4ο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο. Προσέξτε πόσο ωραία το λέει. Σε κάθε έναν μάλιστα από εμάς δόθηκε η χάρη σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Σε κάθε έναν από εμάς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάρει το μέτρο της χάρης του Θεού. Και αυτό το μέτρο της χάρης ξεκινάει από τον Χριστό και έχει κάποια χαρίσματα στη ζωή μας. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν είναι χαρισματικός, χαριτωμένος. Όλοι είμαστε. Αν πήραμε τον Χριστό και δεν είμαστε χαριτωμένοι, τότε υπάρχει η προσωποληψία του Θεού. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, είναι δίκαιος με όλα τα παιδιά του, έτσι. Γι' αυτό λέει, καθώς ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτησε, εχμαλωσέ και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Τι έκανε ο Χριστός, καθώς ανέβηκε λέει, σε ύψος, αναστήθηκε, εχμαλώτησε την εχμαλωσία. Τι είναι αυτό που εχμαλωτίζει, την αμαρτία εχμαλώτησε. Εχμαλώτησε τη δύναμη που εχμαλωτίζει, την έδεσε. Επομένως, επάνω μας δεν έχει εξουσία η δύναμη που εχμαλωτίζει η αμαρτία. Όταν εμείς ξέρουμε την αλήθεια και μεγαλώνουμε στην αλήθεια. Αν έχουμε άκνες, σίγουρα έχει εξουσία και μας δένει. Γιατί εχμαλώτησε την εχμαλωσία, την έδεσε. Αφαίρεσε τη δύναμη της εχμαλωσίας. Και αυτό που εχμαλωτίζει είναι η αμαρτία. Και η αμαρτία κινείται στην άγνοια. Όπου υπάρχει άγνοια, η αμαρτία κυριαρχεί. Όπου υπάρχει γνώση του Θεού, η αμαρτία εξασθενεί. Τι είναι αυτό που ελευθερώνει? Ο λόγος του Θεού ελευθερώνει. Επομένως, όσο μεγαλώνουμε στη γνώση του Θεού, η εξουσία που εχμαλωτίζει δεν σε εξουσιάζει πλέον, έχει εξουσία πάνω της. Γιατί ο Χριστός την εχμαλώτησε. Και τι γίνεται, και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Σε ποιους ανθρώπους? Σε αυτούς που τον ενδέχθηκαν. Σε αυτούς που πιστέψανε στο έργο και στην Ανάστασή του. Για να το συνεχίσουμε. Και το ότι ανέβηκε είναι παρότι κατέβηκε πρώτα στα κατώτερα μέρη της γης, αυτός που κατέβηκε, αυτός είναι που ανέβηκε πιο πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με πληρότητα τα πάντα και αυτός έδωσε άλλους με αποστόλους, προσέξτε τα χαρίσματα που είπαμε στην αρχή, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας διδασκάλους, για την τελειοποίηση των Αγίων και το έργο της διακονίας για την οικοδομή του σώματος του Χριστού μέχρι ότου ανεξαίρετα όλοι, η επιθυμία του Θεού είναι όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση του Υιού του Θεού σε τέλειον άντρα, σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έδωσε χαρίσματα σε όσους τον εδέχτηκαν, επομένως το σώμα του Χριστού είναι χαρισματικό έγκριο. Και μέσα τι γίνεται, κατοικεί σε όλους μας ο Απόστολος Χριστός, ο Προφήτης Χριστός, ο Δάσκαλος Χριστός, ο Ευαγγελιστής Χριστός και ο Ποιμένας Χριστός. Η πενταπλή διακονία της Εκκλησίας.
Και όλοι πήραμε μέσα, κάποιος πήρε τον Χριστό σαν Απόστολο, κάποιος παίρνει τον Χριστό σαν προφήτη, κάποιος παίρνει τον Χριστό σαν δάσκαλο, κάποιος παίρνει τον Χριστό σαν Ευαγγελιστή και σαν ποιμένα. Οι πέντε διακονίες εκκλησίας που έρχονται με την αναγέννηση καθώς δεχόμαστε τον Χριστό. Και το σώμα του Χριστού είναι σε τρεις κατηγορίες. Έχουμε τους πιστούς που είναι στην Εκκλησία, άντρες και γυναίκες. Έχουμε τους βοηθούς ποίμανσης που είναι διάκονοι και πρεσβύτεροι εργάτες μέσα στην διακονία. Και έχουμε και τους ηγέτες, τους λέει Αποστόλους, αυτούς που πήραν μια εντολή να ξεκινήσουν ένα έργο. Και αυτό λέει πρώτα έβαλε στην Εκκλησία Αποστόλους. Πήραν την Αποστολή να ξεκινήσουν ένα έργο. Και αυτά τα χαρίσματα πηγαίνουν σε τρεις κατηγορίες. Σε όλους τους πιστούς, άντρες και γυναίκες. Στους βοηθούς που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία και στους ηγέτες της Εκκλησίας. Που σημαίνει και οι τρεις κατηγορίες είναι χαρισματικές. Όλοι πήραμε την Αποστολή του Θεού μέσα μας. Και ποια είναι η διαφορά του Αποστόλου, παράδειγμα. Ο Χριστός Απόστολος τι κάνει, φανερώνει την Αποστολή του Θεού μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο. Ο Χριστός Ευαγγελιστής φανερώνει την καλή αγγελία του Θεού μέσα από την Εκκλησία και στον κόσμο. Ο Χριστός Δάσκαλος φανερώνει την ποιμαντική δασκαλία του Θεού μέσα από την Εκκλησία και στον κόσμο. Επομένως ο Θεός έχει μια ωραία εντολή για όλο τον κόσμο, έχει μια καλή αγγελία και θέλει να διδάξει τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά του Αποστόλου, του Δασκάλου και του Ευαγγελιστού. Έχουμε τον προφήτη. Τι σημαίνει πήραμε τον Χριστό προφήτη. Ότι ο Χριστός τι γίνεται, ο Χριστός προφήτης φέρνει το όραμα του Θεού. Γι' αυτό ο προφήτης ήταν αυτός που βλέπει. Επομένως η Εκκλησία βλέπει μπροστά το αύριο. Γιατί έχει τον Χριστό προφήτη μέσα. Και έχουμε και τον ποιμένο. Που σημαίνει ο Χριστός ποιμένος φανερώνει την καρδιά του Θεού. Η πενταπλή διακονία. Κατοικεί μέσα μας ο Χριστός και το σώμα του Χριστού είναι χαρισματικό. Και μετά ο Θεός τι κάνει, ξεχωρίζει μέσα από το σώμα τους ανθρώπους για να πάρουν το ρόλο τους. Κάποιοι γίνονται ηγέτες στην Εκκλησία, κάποιοι γίνονται βοηθοί μέσα στην Εκκλησία και κάποιοι είναι απλά τα μέλη, οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία, ο λαός του Θεού, αλλά όλο το σώμα είναι χαρισματικό. Γιατί πήραμε τον Χριστό χαρισματικά στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δέχτηκε τον Χριστό που δεν είναι χαρισματικός. Γιατί όλοι εργαζόμαστε για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο ποιμένας θα διδάξει το Ευαγγέλιο. Βοηθεί, θα βοηθήσει σε άλλο κομμάτι. Αλλά δεν έχει σημασία να κάνουν όλοι αυτό το πράγμα. Το κάθε μέλος κάνει τη δικιά του διακονία. Κάποιος βοηθάει σε ένα κομμάτι, κάποιος βοηθάει κάπου αλλού, κάποιος σε ένα άλλο κομμάτι. Γιατί όλοι έχουμε τη διακονία στη ζωή μας. Έχουμε το κομμάτι που μας χάρισε ο Θεός να το υπηρετήσουμε. Και αυτό σημαίνει διακονία. Έχουμε λατρεία και υπηρεσία στο Θεό. Γιατί αυτή την ώρα έχουμε λειτουργία. Τι σημαίνει, η λέξη λειτουργία είναι σωστή. Τι σημαίνει λειτουργία, έχουμε λατρεία στο Θεό και υπηρεσία. Αυτή την ώρα είμαστε εδώ πέρα για να λατρέψουμε τον Θεό και να υπηρετήσουμε τον Θεό. Και έχουμε λειτουργία. Συγκεντρώνεται το σώμα του Χριστού να έχει λατρεία και υπηρεσία στον Θεό. Επομένως όλοι πήραμε τον Χριστό μέσα μας. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν είναι χαρισματικός από τον Θεό. Και δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει διακονία από τον Θεό. Όλοι έχουμε τη διακονία. Για να μπορέσουμε όμως να αναπτύξουμε τη διακονία που έχουμε στη ζωή μας από τον Θεό, πρέπει να είμαστε πιστοί στα λόγια του Θεού. Δηλαδή, υπηρετούμε τον Θεό με πίστη. Γι' αυτό και οι πρώτοι μαθητές ονομαστήκαν χριστιανοί. Τι σημαίνει χριστιανός, ακόλουθος του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η ταυτότητά μας. Όταν μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι είμαστε, χριστιανοί είμαστε. Μαθητές και ακόλουθοι του Χριστού είμαστε. Αυτή είναι η πνευματική μας ταυτότητα. Δεν έχουμε άλλη ταυτότητα. Όταν μας λέει κάποιος τι είσαστε, αναγεννημένοι χριστιανοί είμαστε. Τι σημαίνει χριστιανός, μαθητής και ακόλουθος του Χριστού. Και τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα, υπηρετούμε τον Κύριο και μαθητεύουμε. Επομένως η διακονία μας για να αναπτυχθεί χρειάζεται μαθητεία. Και καθώς εμείς μαθητεύουμε από τον Λόγο του Θεού, σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσεται η διακονία μας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο Θεός έχει συγκεκριμένα πράγματα για τον κάθε ένα. Δεν έχει αόριστα πράγματα.
έχει συγκεκριμένα πράγματα. Και όταν όσο μαθητεύουμε, αρχίζουμε και βρίσκουμε τη διακονία που έχει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Και κατά συνέπεια μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ανήκουμε στην Ελληνική Εκκλησία και στην Παγκόσμια Εκκλησία. Πού ανήκουμε? Στην Ελληνική Εκκλησία ανήκουμε, την Ανεγεννημένη. Και ανήκουμε στην Παγκόσμια Εκκλησία. Γιατί το σώμα του Ιησού είναι ένα είναι. Και πώς ονομάζεται το σώμα του Χριστού? Το σώμα του Ιησού Χριστού ονομάζεται. Όλες οι άλλες νταμπέλες, Ορθόδοξες, Καθολικές, Διαμαρτυρόμενες, Πεντηκοστιανές, Ευαγγελικές, είναι νταμπέλες, τυπικές είναι, που δεν σε πάνε ούτε μέχρι το πρώτο σύννεφο. Γιατί ο Θεός κοιτάει το σώμα Του. Κοιτάει ένα σώμα υπάρχει. Και κάθε ανεγεννημένη εκκλησία ανήκει στο σώμα του Ιησού. Και αυτό το σώμα έχει μέσα χριστιανούς. Και οι χριστιανοί είναι μαθητές που υπηρετούν τον Κύριο. Γι' αυτό αυτή είναι η ταυτότητά μας, αναγεννημένοι χριστιανοί. Γιατί υπάρχουν δύο είδη χριστιανών, οι αναγεννημένοι και οι μη αναγεννημένοι. Οι μη αναγεννημένοι είναι οι τυπικοί χριστιανοί. Έχουν ζήλο για τον Θεό, αλλά δεν έχουν επίγνωση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος για το Ισραήλ, λέει, ευχαριστώ τον Θεό για το έθνος του Ισραήλ, έχει ζήλο Θεό, αλλά δεν έχει επίγνωση. Γι' αυτό σήμερα η Ελλάδα έχει ζήλο Θεό, αλλά δεν έχει επίγνωση. Γι' αυτό θα δείτε στον Ορθόδοξο Εκκλησία πάνε χιλιάδες άνθρωποι την Κυριακή το πρωί. Έχουν ζήλο για να πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν επίγνωση. Και αυτοί είναι οι μη αναγεννημένοι και πρέπει να αναγεννηθούν. Όταν ένας άνθρωπος αναγεννιέται, παίρνει την επίγνωση του Θεού. Μπαίνει το πνεύμα μέσα του. Και παίρνει διακονία. Και μετά έρχεται να υπηρετήσει τον Θεό γιατί έχει διακονία. Έχει ένα βάρος μέσα για τη Βασιλεία του Θεού. Έχει μέσα του μια ευθύνη για τη σωτηρία των ανθρώπων. Έχει μια λαχτάρα να αναγεννηθεί η οικογένειά του, η συγγένειά του, επιθυμεί μέσα τη σωτηρία των χαμένων ανθρώπων. Επομένως το έργο του Ιησού είναι χαρισματικό έργο. Και η Εκκλησία του Ιησού είναι χαρισματική Εκκλησία. Γι' αυτό καμία ταμπέλα δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Μόνο ο Χριστός μας συστήνει στον Θεό. Μόνο η ταυτότητά μας εν Χριστό. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα φέρνει τον Χριστό και συστήνει τον Χριστό. Γι' αυτό και εμείς είμαστε αναγεννημένα παιδιά του Θεού. Είμαστε χριστιανοί που μαθητεύουμε, έχουμε διακονία, έχουμε χάρισμα μέσα και μαθητεύουμε για να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία του Θεού και να μπορέσει όλη η Εκκλησία να μεγαλώσει στο μέτρο πίστεως και πληρώματος του Ιησού Χριστού. Γιατί όσο η Εκκλησία μεγαλώνει μέσα στον Χριστό θα αρπαχθεί στις νεφέλες. Τι θα κάνει η Εκκλησία? Θα αρπαχθεί εξαιτίας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είναι σπουδαίο να μπορούμε να υπηρετούμε τη διακονία μας πέρα. Άντρες και γυναίκες. Και όσο πιο πολύ μαθητεύουμε, ξαφνικά η διακονία μας θα βρει τη θέση της από το Θεό. Γίνεται ένα πράγμα από τη χάρη του Θεού. Γίνεται. Και τότε θα αναπτυχθεί μέσα το κάλεσμα του Θεού και το χάρισμα του Θεού, καθώς εγώ είμαι μαθητής. Και καθώς εγώ μαθητεύω, θα αναπτυχθεί αυτό το χάρισμα. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και ανήκουμε σε ένα σώμα χαρισματικό, πνευματικό. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό για το μεγάλο θαύμα της αναγέννησης. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ξεκάθαρος στον Νικόδημο. Πήγε ένας άρχοντας στον Νικόδημο, ένα σεβαστό πρόσωπο. Πώς είναι παράδειγμα σήμερα να πήγε ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος. Στην εποχή εκείνη ο Νικόδημος ήταν ένα σεβαστό πρόσωπο. Το σεβόντουσαν όλοι οι Ισραηλίτες. Και λέει, δάσκαλε, αυτά που εσύ κάνεις, αναγνωρίζω εγώ προσωπικά και κάποια μερίδα του Ισραήλ ότι αυτά τα κάνεις από τον Θεό. Και κανένας δεν μπορεί να τα κάνει αυτά αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κάτι έκανε ο Θεός στην καρδιά του. Και τι του είπε ο Χριστός? Του λέει, Νικόδημε, αλήθεια σου. Αν δεν αναγεννηθείς από άνωθεν, εξίδατος που είναι ο λόγος του Θεού, το νερό του Θεού, ο λόγος. Και εκ πνεύματος δεν μπορείς να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός το κάνει αυτό. Και το νερό είναι ο λόγος, έρχεται και σε πλένει μας από την άγνοια. Και τότε φέρνει το Άγιο Πνεύμα μέσα. Δεν υπάρχει αναγεννημένος άνθρωπος χωρίς το Πνεύμα του Άγιου μέσα. Μπαίνει ο Χριστός μέσα. Και αρχίζει και εκκλησιάζεται, αγαπάει την Εκκλησία, αγαπάει το σώμα του Χριστού, ενδιαφέρεται για το Ευαγγείο, γιατί μπαίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα. Το μεγαλύτερο θαύμα. Το λέει και η λέξη αναγέννηση. Ξαναγεννήθηκα.
ξεκίνησε η ζωή μου από την αρχή. Είναι το πιο ισχυρό θαύμα που κάνει ο Θεός και τότε μέσα από την ανακοίνωση έρχονται τα χαρίσματα του Χριστού και κάποιος έχει τον Χριστό δάσκαλο, κάποιος έχει τον Χριστό προφήτη μέσα, κάποιος έχει τον Χριστό Απόστολο, ποιμένα και Ευαγγελιστή. Και έτσι εκφράζεται η αποστολή του Θεού μέσα από την Εκκλησία. Γιατί ο Θεός έχει μια ωραία αποστολή για τον κόσμο. Να σώσει τον χαμένο. Να ποιμάνει τους ανθρώπους. Να τους διδάξει. Και η καρδιά του είναι καρδιά ποιμένα. Επομένως η πενταπλή διακονία αυτή εκφράζει την αγάπη του Θεού και την καρδιά του Θεού και είμαστε χαρισματικά παιδιά του Θεού. Και ο Κύριος αναβαθμίζει τη ζωή μας για να μπορούμε να προχωρήσουμε όμορφα, καλά και πλημένα. Για να πάμε ξανά πάλι 1553. Βρήκαμε. Αυτό που διαβάσαμε στο 12 και στο 4. Και αυτό είπαμε στο 4, υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων. Τα χαρίσματα είναι το Χριστού που είπαμε. Αυτά. Το πνεύμα είναι το ίδιο και υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών. Δεν υπάρχει ένα παιδί του Θεού που δεν έχει διακονία. Έχει διακονία. Είναι από το Θεό να έχει. Γιατί το κάθε μέλος της Εκκλησίας είναι πως ήταν τα σκεύη στη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να κάνει τη σκηνή του μαρτυρίου. Του έδωσε συγκεκριμένη εντολή πως να κάνει όλη τη σκηνή. Πως να κάνει το τραπέζι της πρόθεσης, το θυσιαστήριο, το χάλκινο νηπτήρα. Του έδωσε εντολή. Επομένως ο κάθε χριστιανός είναι ένα κομμάτι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Σχεδιασμένο από το Θεό. Και όταν εμείς μαθητεύουμε, τότε το χάρισμα του Θεού θα αναπτυχθεί από μέσα μας. Θα απελευθερωθεί. Και τότε θα βρούμε τη διακονία που έχουμε μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Και θα μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό όχι με τη δικιά μας προσπάθεια, τη δικιά μας αντίληψη, αλλά σύμφωνα με αυτό που σχεδίασε ο Θεός μέσα μας. Γιατί υπάρχει, μπορεί να γίνει μεταστροφή, να προσπαθούμε να σχεδιάσουμε εμείς κάτι για το Θεό. Και να μην είναι αυτό που έχει ο Θεός. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό από μέσα μας να αναπτύξει το χάρισμα και τη διακονία, γιατί ο Θεός έχει σχεδιάσει σωστά πράγματα. Γι' αυτό και ο Θεός είπε στον Νόε πώς να κάνει την κυβότα. Του έδωσε διαστάσεις, του έδωσε. Ο Θεός του είπε πώς να την κάνει την κυβότα. Απλά ο Νόε συνεργάστηκε και κάρφωνε τα καρφιά και έβαζε τα ξύλα. Επομένως το σχέδιο είναι του Θεού και εμείς συνεργαζόμαστε. Βάζουμε τα καρφιά και το σφυρί και τα ξύλα. Δηλαδή βάζουμε την πίστη και την υπακοή βάζουμε. Και τότε αναπτύσσεται από μέσα το αύριο του Θεού. Γιατί μέσα στο κάλεσμα του Θεού υπάρχει το αύριο του Θεού. Σχεδιασμένο όλο. Και όταν εμείς θα πέσουμε, ο Θεός σχεδίασε να σηκωθούμε. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πριν ο άνθρωπος αμαρτήσει, την ημέρα του Σαββάτου ο Θεός αναπαύθηκε. Δηλαδή πριν ο άνθρωπος πέσει, ο Θεός βλέπει ότι ο άνθρωπος θα πέσει και σχεδιάζει την αποκατάσταση του ανθρώπου. Επομένως μέσα μας είναι όλα τα πράγματα του Θεού είναι. Και το μόνο που μπορεί να εμποδίσει αυτό το κάλεσμα είναι το μυαλό μας. Το θέλω μας, τίποτα άλλο. Όταν εμείς μαθητεύουμε από το Λόγο του Θεού, θα αφήσουμε αυτό που είναι μέσα μας να βγει. Και μέσα σε αυτό που είναι μέσα μας είναι το Α και το Ω του Θεού. Είναι η απάντηση και αποκατάσταση για όλα τα πράγματα μέσα μας. Γιατί ξέρετε ο Θεός δεν απαντάει τώρα τις προσευχές μας. Το ξέρουμε αυτό. Ούτε ο Θεός μας συγχωρεί τώρα. Ο Θεός πριν 2000 χρόνια μας συγχώρεσε άπαντες. Απλά κάνει φανερή τη συγχώρεση πρακτικά στη ζωή μας. Τη φανερώνει. Και πριν 2000 χρόνια απάντησε σε όλα τα αιτήματα και τις προσευχές μας. Και κάθε φορά που έχουμε μια απάντηση στη ζωή μας, παίρνει ο Θεός από τις απαντήσεις που υπάρχουν και φανερώνεται στη ζωή μας. Επομένως μέσα μας είναι κάθε απάντηση του Θεού. Και είναι κάθε αποκατάσταση του Θεού μέσα μας. Πού βρίσκονται όλα, μέσα μας. Στο κάλεσμα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έκανε κάτι, έστρεψε την Εκκλησία στο μέσα της. Να καταλάβει ότι ο πλούτος της είναι μέσα της, το κάλεσμα, ο Χριστός μέσα. Και εκεί βρίσκεται η αποκατάσταση για όλα τα λάθη μας. Κάθε φορά που εμείς θα πέσουμε, μέσα υπάρχει χάρη να συγχωρεθούμε. Αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια και συνεργασία με το Θεό.
Κάθε φορά που θα χάσουμε κάτι, μέσα μας υπάρχει χάρη να το ξαναβρούμε μπροστά στη ζωή μας. Δεν είναι μοναδικό αυτό? Γι' αυτό ο Θεός ποτέ δεν είναι πίσω μας. Πάντα μπροστά μας είναι ο Θεός. Μη γίνεται να πούμε ότι ο Θεός είναι πίσω μας. Γι' αυτό και έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν ο Ιάιρος κάλεσε τον Χριστό να πάει να θεραπεύσει το παιδάκι του, δεν είχε πεθάνει. Ήταν άρρωστο ήταν. Και καθώς πήγε και τον κάλεσε, πήρε αυτή την απόφαση. Και καθώς πηγαίνανε για το σπίτι του Ιάιρου, μια γυναίκα η οποία είχε ενταπανίσει όλα τα λεφτά στους γιατρούς της Μαραώστας, ήταν ο Κύριος εκεί πέρα, έτρεξε να τον αγγίξει τον Κύριο, θεραπεύτηκε. Και αυτό το θαύμα καθυστέρησε λίγο τον Χριστό να πάει στο σπίτι του Ιάιρου. Τον καθυστέρησε. Πήρε 10 λεφτά, μισή ώρα, μια ώρα, δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό. Και αν είχε πάει ο Κύριος μισή ώρα πιο πριν, μια ώρα, δεν θα είχε πεθάνει παιδάκι. Καθυστέρησε. Και έρχονται οι υπηρέτες και λένε: πέθανε, λέει το παιδάκι. Είναι ο Χρυσάλλο του Πάσχα. Σαν να λέμε: άργησε ο Χριστός, πάει το θαύμα. Χάθηκε. Τελείωσε, έληξε. Πήγε πίσω ο Χριστός. Θα μπορούσε να πει ο Χριστός: Ιάιρε, συγγνώμη, μας καθυστέρησε αυτό το θαύμα. Δεν προλάβαμε, το χάσαμε. Με το που πήγανε, τον έπιασε ο φόβος τον Ιάιρε. Και τι του λέει ο Χριστός? Του λέει: Ιάιρε, μην φοβάσαι. Μόνο πίστευε, γιατί εγώ είμαι πάντα μπροστά. Μη γέννητο να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πίσω. Αυτοί εμείς να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι και να εξητάμε ειλικρίνεια το αύριο του Θεού. Τότε μέσα μας είναι η αποκατάσταση για όλα τα πράγματα μέσα μας. Για κάθε λάθος, για κάθε πτώση υπάρχει η αποκατάσταση. Για κάθε τι που θα γίνει αρνητικό στη ζωή μας υπάρχει το αντίθετο υπάρχει. Όταν εγώ πέσω υπάρχει η χάρη να με σηκώσει. Όταν εγώ αμαρτήσω υπάρχει η χάρη να με συγχωρέσει. Όταν εγώ απογοητευτώ υπάρχει η χάρη να με ενθαρρύνει. Υπάρχει το αντίθετο υπάρχει. Μέσα μας είναι. Επομένως δεν χρειάζεται να τρέχει ένας άνθρωπος δεξιά-αριστερά να βρει την απάντηση του Θεού. Μέσα του είναι. Αρκεί ο κάθε χριστιανός να λύσει το χάρισμα και τη διακονία του. Πώς γίνεται αυτό? Καθώς είναι μαθητής είναι. Μαθητεύει. Και τότε λύνεται αυτό που μέσα του και μπορεί να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού κατά πάντα στη ζωή του. Έτσι, για να το συνεχίσουμε στο 7 τώρα. Σε κάθε ένα όμως δίνεται η φανέρωση του βλέποντος προς το συμφέρον. Τώρα ερχόμαστε στα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος που είναι σε τρεις κατηγορίες αυτά. Επειδή σε άλλον μεν δίνεται διαμέσου του Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον δε λόγος γνώσης σύμφωνα με το ίδιο Πνεύμα. Σε άλλον δε πίστη σύμφωνα με το ίδιου Πνεύματος, σε άλλον δε χαρίσματα θεραπείων, διαμέσου του ίδιου πνεύματος, άλλον δε ενέργειας θαυμάτων, σε άλλον δε προφητείας, σε άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε είδη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Και όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο πνεύμα, το οποίο διανέμει ξεχωριστά σε κάθε έναν όπως αυτό θέλει. Εδώ πέρα μετά το χάρισμα, μετά τη διακονία έχουμε τις εξωτερικές εκδηλώσεις του πνεύματος, που τις βάζει σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι τρεις εκδηλώσεις που είναι τα χαρίσματα αποκάλυψης. Είναι ο λόγος της γνώσης, ο λόγος της σοφίας και η διάκριση πνευμάτων. Αυτά τα τρία χαρίσματα φέρνουν αποκάλυψη στην Εκκλησία. Τα άλλα τρία, οι τρεις ενέργειες, τα άλλα τρία χαρίσματα, ενέργειες δύναμης, ενέργειες θεραπείων και ενέργεια πίστης, είναι ενέργειες δύναμης αυτά. Εκδηλώνουν τη δύναμη του Θεού. Και τα άλλα τρία χαρίσματα, που είναι τα εκφραστικά χαρίσματα, είναι η προφητεία, τα είδη γλωσσών και η ερμηνεία γλωσσών. Τρεις κατηγορίες για να εκδηλωθούν τα δώρα του Θεού, τα ενεργήματα. Επομένως, ο Κύριος τι κάνει? Δίνει στην Εκκλησία του δώρα και ενεργήματα, γιατί το σώμα του Ιησού Χριστού είναι χαρισματικό σώμα. Τι είναι το σώμα του Χριστού? Είναι χαρισματικό σώμα. Γι' αυτό ένα από τα τρία χαρίσματα, από τα χαρίσματα δύναμης, στο αρχαίο κείμενο εδώ το λέει ενέργειες θαυμάτων. Στο αρχαίο κείμενο το έχει ενεργήματα δύναμης. Και μέσα στα ενεργήματα δύναμης υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες εκφράσεις του Πνεύματος.
Γι' αυτό το να φυσάς κάπου είναι μέσα από τα ενεργήματα της δύναμης. Το να πέφτει κάποιος κάτω είναι μέσα από τα ενεργήματα της δύναμης. Γι' αυτό θα δούμε και πιο κάτω, έχει τα χαρίσματα βοήθειας. Τα ενεργήματα όλα αυτά, οι ενέργειες δύναμης παράγουν και τα χαρίσματα βοήθειας μέσα. Παράγουν τα χαρίσματα διακυβέρνησης. Τι σημαίνει διακυβέρνησης? Να μπορείς να διοικείς ένα πνευματικό σώμα, μια ομάδα πνευματικών ανθρώπων με τη σοφία του Θεού. Επομένως, ένα από τα χαρίσματα είναι οι ενέργειες δύναμης, που μέσα εκεί υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο Θεός όλα τα έχει μέσα στη Βίβλο, αρκεί εμείς να καταλάβουμε πώς δουλεύει το Άγιο Πνεύμα. Ας πούμε, το ένας άνθρωπος να μπορεί να βοηθήσει μέσα στη λατρεία, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει εδώ πέρα κάποιο χάρισμα, μουσικό παράδειγμα, αλλά όλα αυτά τα χαρίσματα είναι μέσα στα ενεργήματα της δύναμης του Θεού. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα διανέμει όπως θέλει στον κάθε ένα, για να μπορεί να αξιοποιεί τα μέλη του σώματος με έναν σωστό τρόπο, ώστε να υπάρχει μια πνευματική οικοδομή μέσα στην Εκκλησία και να μπορεί ο Κύριος να δοξάζεται κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό το είπαμε και οι μικρές γλώσσες είναι μέσα στα ενεργήματα της δύναμης του Θεού. Γι' αυτό η κάθε γλώσσα του κάθε πιστού έχει μια διαφορετικότητα. Πού τα έχει όλα αυτά ο Κύριος? Μέσα στα ενεργήματα της δύναμης τα έχει. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μέσα από αυτή την ενέργεια παράγει πολλαπλά επίπεδα χάρης, για να μπορεί το σώμα του Ιησού Χριστού να κοινωνεί, να λειτουργεί όχι με την ανθρώπινη σκέψη, αλλά σύμφωνα με αυτό που έχουμε από το Θεό μας. Γιατί ο Θεός είναι χαρισματικός Θεός και έβαλε μέσα μας υπέροχα δώρα. Γι' αυτό στους τελευταίους χρόνους θα αναπτυχθούν τα πνευματικά δώρα του Θεού. Μέσα στην πνευματική εκκλησία και όχι το ανθρώπινο μυαλό. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να διδάσκει το Ευαγγέλιο από το μυαλό του και να έχει μια πολύ ωραία ρητορική και να έχει μια πολύ ωραία γοητεία σε αυτό που λέει. Να γοητεύει την αίσθησή σου. Ο Θεός δεν θέλει αυτή τη γοητεία του μυαλού. Θέλει να βγαίνει το χάρισμα που εκείνος έβαλε στο κάθε παιδί του μέσα. Γιατί ο Θεός έβαλε στα κάθε παιδί του κάτι μέσα. Και το αίμα του Ιησού βοηθάει αυτό να αναπτυχθεί από μέσα μας, για να μπορούμε να παίξουμε και να υπηρετήσουμε το ρόλο που σχεδίασε ο Θεός για το κάθε παιδί του σύμφωνα με τη δικιά του χάρη. Γι' αυτό λέει σε κάθε έναν από μας δόθηκε το μέτρο της χάρης του Θεού. Γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και υπάρχει μια βαθιά λαχτάρα γι' αυτό. Ο καθένας να μπορεί να λύνει το αύριο του Θεού που είναι μέσα. Είναι τόσο όμορφο αυτό. Είναι τόσο ευλογημένο να λύνεται το αύριο του Θεού μέσα μας. Μοναδικό είναι. Θαυμάσιο είναι. Και το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει το Θεό δεν είναι ο διάβολος. Ο διάβολος τι κάνει? Δεν μπορεί να πει στο Θεό, παράδειγμα, ζητάω να σταματήσει την ευλογία σου στο Λονίδα. Γιατί ο Θεός δεν ακούει το διάβολο. Ο διάβολος τι κάνει? Στέλνει μια ενέργεια στο μυαλό των χριστιανών, το πούμε και την Κυριακή, και παγιδεύει τη σκέψη τους. Και χωρίς να το καταλάβουν οι χριστιανοί με το θέλω τους και με το μυαλό τους, σταματάνε αυτό που έχει μέσα τους. Δεν χάνεται η σωτηρία τους, αλλά εγκλωβίζουν το αύριο του Θεού μέσα τους. Μπλοκάρουν και ζουν με τις δικές τους επιλογές, τις δικές τους αντιλήψεις και όχι με αυτό που έχει ο Θεός σχεδιάσει μέσα. Γιατί αυτό που έχει σχεδιάσει ο Θεός λύνεται όταν εμείς είμαστε σαν μικρά παιδιά. Λύνεται. Ελευθερώνεται μέσα μας. Δηλαδή ο Κύριος έχει σχεδιάσει μέχρι που θα παίρνουμε ψωμί από πιο φούρνο. Το έχει σχεδιάσει ο Θεός. Αρκεί μέσα σου να το καταλαβαίνεις, να το αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό λέει έδωσε χαρίσματα για να μπορέσουμε όλοι μας να μεγαλώσουμε στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, να γίνουμε άντρες και γυναίκες του Χριστού δυνατοί. Και όταν γίνουμε άντρες και γυναίκες, θα αφήνουμε αυτό που είναι μέσα μας να βγαίνει. Θα σταματάμε εμείς με το θέλω μας και θα βγαίνει αυτό που μέσα μας. Και τα πάντα κτίζονται στη μαθητεία του Θεού και στην προσωπική σχέση του Θεού. Γιατί είμαστε πλούσιοι είμαστε. Πάρα πολύ πλούσιοι είμαστε. Όλο το σώμα είναι πλούσιο.
Δεν χρειάζεται να ζούμε σαν ζητιάν έξω από τον πλούτο του Θεού. Και ο πλούτος ξεκινάει από μέσα μας, είναι πνευματικό στοιχείο. Γι' αυτό και αυτή η Εκκλησία αυτόν τον σκοπό έχουμε, να αναπτύξουμε τα πνευματικά δώρα του Θεού. Όχι τα φυσικά δώρα. Όχι την ικανότητα του μυαλού. Γιατί και εγώ ποτέ δεν σχεδίασα να ποιμάνω την Εκκλησία του. Ποτέ δεν φαντάστηκα να ποιμάνω. Αυτό αναπτύχθηκε, ήρθε μόνο του, ξεχύθησε το Θεό. Και αυτό με παρέσυρε και εμένα. Και όταν αυτό που έχεις μέσα αναπτύσσεται, σε παρασέρνει. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Μετά το εξητάς γιατί είναι τόσο ωραίο και όμορφο. Για σκεφτείτε, κάθε πτώση μας και κάθε αδυναμία μας ο Θεός σχεδίασε την αποκατάσταση. Γι' αυτό λέει μέσα στον Χριστό είμαστε πλήρης είμαστε. Γι' αυτό λέει στην επιστολή Ιωάννου την πρώτη, λέει παιδάκια λέει, να έχουμε θάρρος στον Θεό. Ο Θεός είναι φως, ότι συγχωρεθήκαν όλες οι αμαρτίες μας. Μα κάθε φορά που κάνουμε το δείπνο δεν λέμε Κύριε συγχώρεσέ μας. Τότε ο Θεός παίρνει τη συγχώρεση που υπάρχει, πού είναι η συγχώρεση του Θεού, μέσα στο αίμα είναι. Και όταν εμείς παίρνουμε το αίμα του, τότε η συγχώρεση γίνεται πρακτική στη ζωή μας. Αυτό που υπάρχει φανερώνεται. Γι' αυτό λέει ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε ευλογία δια του Χριστού. Και πού είναι οι ευλογίες του Θεού, μέσα στον Χριστό είναι όλες. Γιατί ο Χριστός είναι ο κληρονόμος του Θεού και μέσα είμαστε συγκληρονόμοι τον Χριστό. Και καθώς ο Χριστός μεγαλώνει μέσα, η χάρη αναπτύσσεται, το χάρισμα του Θεού ελευθερώνεται, τότε ξεχύνονται από μέσα μας τα δώρα του Θεού και όλα μπορούμε να τα κρατήσουμε σε μια ωραία σειρά. Σε μια ωραία τάξη, γιατί ο Κύριος έχει ωραία πράγματα και μας βοηθάει να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο, δηλαδή τίποτα ο Θεός δεν θέλουμε να κάνουμε μόνοι μας. Ας πούμε γι' αυτό λέει χαρίσματα βοήθειας. Για σκεφτείτε τι μπορεί να είναι τα χαρίσματα βοήθειας. Είναι χάρη που βοηθάει το λαό του Θεού να βοηθάει. Κάποιος μπορεί να πάει σε νοσοκομείο, είναι χάρισμα βοήθειας. Κάποιος μπορεί να είναι πιστός συνέχεια μέσα στην Εκκλησία, είναι χάρισμα βοήθειας αυτό. Βοηθάει την Εκκλησία με την πιστότητα και την παρουσία του. Κάποιος ας πούμε βοηθάει σε ένα άλλο κομμάτι, πολλαπλότητα χαρισμάτων. Δίνονται από το Άγιο Πνεύμα για να μπορεί το σώμα του Ιησού να εργάζεται μέσα από τα δώρα του Θεού και να υπηρετούμε τη Βασιλεία του Θεού, όχι με τη δικιά μας ικανότητα. Αλλά σύμφωνα με αυτό που είναι μέσα και παρασέρνει την καρδιά μας για να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο όμορφα, καλά και ευλογημένα κατά πάντα στη ζωή μας. Για να το δούμε και αυτό λιγάκι, είναι Α' Κορινθίους 12 στο 27. Θα το διαβάσουμε γι' αυτό λίγο. Και εσείς είστε σώμα του Χριστού και μένει κατά μέρους. Διάλωσε με ένα έβαλε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία τον Αποστόλους. Τι σημαίνει Αποστόλους. Έδωσε εντολή σε κάποιους ανθρώπους την Αποστολή να δημιουργήσουν ένα έργο. Είτε είναι μια Εκκλησία, είτε είναι 50 Εκκλησίες, είτε είναι 10 Εκκλησίες, δηλαδή έβαλε τους ηγέτες στην Εκκλησία, έτσι. Δεύτερον, έβαλε προφήτας. Τι είναι οι προφήτες? Έβαλε ανθρώπους να κάνουν κήρυγμα, γιατί το κήρυγμα είναι η προφητεία, δεν είναι δασκαλία, είναι ένας χήμαρος που βγαίνει, ένας ζωντανός λόγος. Μετά έβαλε, τρίτον έβαλε δασκάλους. Άλλο το κήρυγμα η προφητεία και άλλο η δασκαλία. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Η προφητεία, το κήρυγμα είναι ένας πηγαίος χήμαρος λόγος που έχετε. Η δασκαλία είναι άλλο πράγμα. Εγώ πιο πολύ δασκαλία. Σε βοηθάει να καταλάβεις το κάθε κομμάτι. Σε διδάσκει την κάθε λέξη. Έβαλε δασκάλους, έπειτα έβαλε θαύματα, έπειτα χαρίσματα θεραπείας, βοήθειας διακυβέρνησης ή γλωσσών. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι, μήπως όλοι είναι προφήτες, μήπως όλοι είναι δάσκαλοι, μήπως όλοι κάνουν θαύματα, μήπως όλοι έχουν χαρίσματα θεραπείων, μήπως όλοι μιλούν γλώσσες. Γι' αυτό το είπαμε τη διακυβέρνηση. Μήπως λέει όλοι μιλάνε γλώσσες. Δεν μιλάνε όλοι πολλοί γλώσσες. Απλά οι πιο πολλοί μιλάνε τις απλές γλώσσες, τις μικρές γλώσσες. Γιατί οι πολλές γλώσσες είναι ένα χάρισμα, μια ενέργεια του Θεού. Έτσι ευχαριστούμε το Θεό. Μήπως όλοι διερμηνεύουν. Δεν διερμηνεύουν όλοι. Τα ζητάτε με ζήλο τα μεγαλύτερα χαρίσματα και επιπλέον σας δείχνω έναν δρόμο που σε υπερβολικό βαθμό υπερέχει. Ο Θεός θέλει να είμαστε ζηλωτές της Βασιλείας του.
Και πώς είμαστε ζηλωτές της Βασιλείας του Θεού, καθώς είμαστε μαθητές είμαστε. Απλά πράγματα. Καθώς τι σημαίνει μαθητής. Τι εικόνα μας έρχεται μαθητής. Ποιοι ήταν οι πρώτοι μαθητές. Οι Απόστολοι ήταν. Τι κάνανε οι πρώτοι Απόστολοι. Ακολουθάγανε τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός τήρηται, ήταν δίπλα και ακούγανε. Τι λέει ο Χριστός. Μαθητεύανε. Όταν ο Χριστός προσευχότανε, βλέπανε πώς προσευχότανε. Όταν ο Χριστός έκανε τα έργα του Θεού, βλέπανε πώς έκανε τα έργα του Θεού. Ακολουθούσανε τον Χριστό. Πού βρίσκεται σήμερα ο Χριστός. Μέσα στην Εκκλησία εργάζεται ο Χριστός. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα μαθητές για να δούμε πώς εργάζεται ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Και να μαθητέψουμε. Γιατί όταν μαθητεύεις, αναπτύσσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Γιατί το μεγαλύτερο πράγμα είναι η χάρη που έχει να κάνει με την αλήθεια του Θεού και το χειρότερο πράγμα είναι η άγνοια. Η άγνοια σκλαβώνει. Η άγνοια δημιουργεί αυτοδικαίωση. Η άγνοια δημιουργεί εχμαλωσία. Δεν μπορείς να νικήσεις τη δύναμη που εχμαλωτίζει αν δεν έχεις την αλήθεια του Θεού. Άμα στερήσει την αλήθεια, η δύναμη που εχμαλωτίζει θα σε εχμαλωτίσει. Γιατί δεν μπορείς να την νικήσεις αν δεν αναπτύσσεσαι στη σοφία του Θεού. Γι' αυτό το μεγαλύτερο δώρο του Θεού είναι η σοφία στη ζωή μας. Τι σημαίνει σοφία, να ξέρεις να περπατάς με τον Κύριο σε αυτόν τον κόσμο και να μπορείς να διαφυλάς αυτό που έχεις μέσα σου χωρίς να γίνεις ένα ξένο σώμα του κόσμου, χωρίς να αναγκαστεί κάποιος να πάει σε ένα βουνό, σε ένα μοναστήρι. Να είσαι ένα πρόβατο, ένα ολίκον. Και να μπορείς να διαφυλάς και αυτό που έχεις και να το μεταδίδεις στον κόσμο χωρίς εσύ να βγεις έξω από τον κόσμο. Αυτό λέγεται σοφία, λέγεται. Είναι η σοφία του Θεού να μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην κοινωνία που είναι ο κόσμος, οι ανάγκες, η συγγένειά μας όλοι, χωρίς να μειώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Αλλά αυτό να το μεγαλώνουμε. Εδώ έρχεται η σοφία του Θεού. Και πού θα βρούμε τη σοφία του Θεού, κάθε φορά που παίρνουμε το Λόγο του Θεού γινόμαστε πιο σοφοί. Πιο σοφοί γινόμαστε. Παίρνουμε τη σκέψη του Θεού, παίρνουμε. Παίρνεις τη σκέψη του Θεού μέσα σου. Και η σκέψη του Θεού είναι πάντα μπροστά, σε οδηγεί μπροστά, σε κατευθύνει. Γι' αυτό παράδειγμα τα παιδιά πάνε στα σχολεία, μετά πάνε στο Λύκειο, στα γυμνάσια, μετά πάνε στα πανεπιστήμια, για ποιο λόγο πάνε εκεί πέρα. Γιατί η σκέψη των δασκάλων και των καθηγητών τι κάνει. Τους βοηθάει να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τους δίνουν ένα όραμα για το αύριο. Επομένως εμείς παίρνουμε τη σκέψη του Θεού για να μας πάει παραπέρα η σκέψη του Θεού. Να μας ανοίξει τα όρια στη ζωή μας. Να ξέρουμε τι σημαίνει χριστιανός. Είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ ευλογημένο, γιατί ο Θεός είναι πάντα μπροστά. Και λάθη να κάνουμε εμείς και να πέσουμε εμείς. Σίγουρα αυτά έχουν μια συνέπεια στη ζωή μας, αλλά όταν έχουμε ειλικρίνεια και ζητάμε χάρη και μετανοούμε, τότε η χάρη θα μας φέρει πιο μπροστά. Γιατί ο Θεός είναι πάντα μπροστά για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος πριν 2.000 χρόνια μας έσωσε όλους. Μας λύτρωσε όλους. Πριν εμείς ακόμα έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο, μας έσωσε ο Κύριος. Και όλα αυτά είναι μέσα στον Χριστό και μέσα στην αλήθεια του είναι. Γι' αυτό ο διάβολος τον σκοπό έχει. Να κρύψει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και να δημιουργήσει θρησκευτικά δόγματα, θρησκεία, συστήματα, πράγματα, καταστάσεις, όλα αυτά πράγματα που δεν έχουν τον Χριστό. Οπουδήποτε πηγαίνουμε και ακούμε καλά πράγματα, γι' αυτό μας έλεγε και ο αδερφός Μπενιχή, την αλήθεια αυτό. Σήμερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν έρθει σηκωθεί κάποιες κινήσεις. Κάποιοι δάσκαλοι του μυαλού μιλάνε για πολύ ωραία πράγματα, για αγάπη, για βοήθεια, για τον συνάνθρωπο, για όλα αυτά τα πράγματα. Και ελκύουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει ο Παύλος εκεί στον Τιμόθη, μιλάει για το πνεύμα της γοητείας. Γοητεύουν τον άνθρωπο στα συναισθήματά του μέσα και δημιουργούν ρεύματα που έχουν μέσα καλές βάσεις, αλλά λείπει ο Χριστός. Όταν από κάπου λείπει ο Χριστός είναι η απόλυτη πλάνη. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί υπάρχει ο Θεός,
Εκεί υπάρχει η σωτηρία του Θεού και εκεί υπάρχει η αποκατάσταση του Θεού, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει συμφιλίωση του Θεού. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βρει τον Θεό χωρίς τον Χριστό. Σίγουρα ο Θεός δεν είναι αδιάφορος για τα καλά έργα των ανθρώπων, όπως ήταν ο Κορνήλιος, το θυμόμαστε. Έκανε ελεημοσύνες, βοηθούσε, αλλά δεν μπορούσε αυτά να τον σώσουν. Και είδε ένα όραμα, άκουσε μια φωνή, του λέει στείλε να φωνάξουν κάποιον Πέτρο. Και όταν πήγε εκεί πέρα ο Πέτρος, του στήριξε τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Επομένως ο Θεός θα οδηγήσει τους ειλικρινείς ανθρώπους στον Χριστό. Γιατί μόνο δια του Χριστού υπάρχει λύτρωση, αναγέννηση, γιατί ένας άνθρωπος δεν είναι το να λέει καλά πράγματα για τον Χριστό ή κακά πράγματα. Πρέπει να αναγεννηθεί. Πρέπει να μπει ο Θεός μέσα. Και όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί, έγινε ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή του, αναγεννηθεί. Ένα υπερφυσικό θαύμα. Δεν μπορεί να το εξηγήσει το μυαλό και η ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός μπήκε μέσα. Και αυτός ο Θεός που μπήκε μέσα του δεν είναι αδύνατος Θεός. Τα έφερε όλα μέσα του. Αφού έβαλε τον Χριστό, τα έφερε όλα. Ο Χριστός είχε το πακέτο του Θεού, όλα τα έχει μέσα. Αν εμείς δεν είμαστε πλήρεις μέσα στον Χριστό, θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Γιατί μέσα στον Χριστό είμαστε πλήρεις. Υπάρχει η πλήρη αποκατάσταση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό τρεις φορές ενδεήθηκε ο Παύλος στον Θεό να του πάρει ένα σκόλουπα, ένα βάρος, ένα φορτίο που είχε. Και τι του είπε ο Κύριος, του λέει Παύλο, σου αρκεί αυτό που έχεις μέσα, η χάρη μου. Και καμιά φορά έχουμε ένα πρόβλημα, μια δυσκολία και τι λέει ο Θεός, σου αρκεί αυτό που έχεις μέσα σου. Γιατί η λύση για αυτό που έχει θέλεις είναι μέσα σου. Αρκεί εσύ να επιτρέψεις να βγει αυτό που είναι μέσα σου. Και να μην επιθυμήσεις μια ανθρώπινη λύση του μυαλού, μια ανθρώπινη αποκατάσταση, αλλά να αφήσεις να βγει από μέσα σου. Και αφού θα το αφήσεις, αυτό θα σε αποκαταστήσει κατά πάντα στη ζωή σου. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί ο πλούτος του Ιησού Χριστού είναι μέσα μας. Και είμαστε χαρισματικά παιδιά του Θεού για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να απολαύσουμε την αποκατάσταση του Κύριου και να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή τη θάλασσα του κόσμου χωρίς να βουλιάσουμε. Γιατί ο κόσμος είναι μια θάλασσα. Όταν κοιτάς τον Χριστό δεν βουλιάζεις. Αν πάρεις τα μάτια σου από τον Χριστό θα βουλιάξει όπως βούλεξε ο Πέτρος. Αλλά και πάλι ο Κύριος ήταν εκεί να τον σηκώσει καθώς βούλεξε. Ποιο είναι το μυστικό? Να κοιτάμε στο πρόσωπο του Ιησού. Γιατί ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος δημιουργός της ζωής. Δεν είναι ένα πρόσωπο αδύνατο. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός που είπε και γεννηθήκαν τα πάντα είναι μέσα μας. Δεν είναι κάτι αδύνατο. Δεν είναι ότι εντάξει μπήκε ο Χριστός αλλά θέλουμε και άλλα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός τα έχει όλα μέσα μας. Γιατί είναι η δύναμη του Θεού, η απολύτρωση του Θεού, δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Κάθε φορά που εμείς θα πέσουμε, ο Χριστός είναι μέσα για να δώσει αποκατάσταση. Αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια, αυτό είναι το βασικό πράγμα, και καλή διάθεση και πρόθεση με τον Θεό. Και τότε εκείνος θα αποκαταστήσει τα πάντα. Γι' αυτό λέει στον προφήτη Ιωήλ, θα αποκαταστήσω ό,τι κατέστρεψε ο βρούχος, η ερυσίνη και η κάμπη. Τι σημαίνει, ότι φθορά ήρθε στη ζωή του ανθρώπου, πώς είναι όταν αυτά τα έντομα πηγαίνουν στα χωράφια και καταστρέφουν τη σοδιά. Ό,τι κατέστρεψε η αμαρτία, εγώ θα το αποκαταστήσω, λέει αυτός. Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί το αύριο μας είναι καλό, ευλογημένο και σπουδαίο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια! Ας το φωνάξουμε στα ράτσα σε πάνω. Ο Ιησούς είναι καλός Θεός. Και ας προσευχόμαστε με πίστη να καλέσει ο Χριστός τον κόσμο, γιατί μέσα μεταφέρει τον Χριστό Απόστολο, τον Χριστό Προφήτη, τον Χριστό Ποιμένα, τον Χριστό Δάσκαλο, τον Χριστό Ευαγγελιστή. Και το στόμα σου ανοίγει και μπορεί να εκφραστεί ο Κύριος όμορφα, καλά και ευλογημένα και να καλέσει τα δικά του πρόβατα. Και αυτό λέει τα δικά μου πρόβατα ακούνε την φωνή. Τι κάνουν τα πρόβατα του Θεού, θα ακούσουμε την φωνή του Χριστού. Εμείς τι έγινε στη ζωή μας, ακούσαμε τη φωνή του Κυρίου. Πώς την ακούσαμε, ένα θαύμα είναι. Δεν μπορεί να εξηγήσει, ένα θαύμα είναι. Δεν μπορείς να εξηγήσεις πώς έγινε. Έγινε. Είναι το θαύμα της αγάπης του Θεού. Και τότε λες, Κύριε, αυτό έψαχνα όλη τη ζωή. Και αυτό ψάχνει ο κάθε άνθρωπος.
Και αυτό ο Χριστός ήρθε να καλέσει το απολουλούμι. Ήρθε να καλέσει το χαμένο. Και σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες καλοί άνθρωποι, καλοπροαίρετοι άνθρωποι, που τους λείπει η επίγνωση του Ιησού Χριστού. Τους λείπει η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Καλοί άνθρωποι. Καλές ψυχές. Και τους λείπει η επίγνωση. Γιατί κάποιος τους έχει κρύψει αυτό. Γι' αυτό ένα τελευταίο για να κλείσω, λέει στη Ρωμαίους, λέει, ότι ο Θεός αυτού του κόσμου ετύφλωσε τον νου τους για να μην επιλάμψει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και σωτούν οι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι, βλέπει κανένας καμιά την ημέρα κανένα διάβολο να πετάει πουθενά? Δεν βλέπει κανένας την ημέρα. Δεν βλέπει κανένας κανένα διάβολο να πετάει με καμιά σκούπα, με κανένα αεροπλάνο. Δεν βλέπει κανένας την ημέρα. Γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα. Και στέλνει μια ενέργεια επάνω στο μυαλό των ανθρώπων και τους παγιδεύει. Και αυτό θα μιλήσουμε όχι αυτή την Κυριακή, για την επόμενη Κυριακή. Θα μιλήσουμε τι είναι ο πνευματικός πόλεμος. Γιατί κανένας δεν βλέπει την καθημερινά κάποιο διάβολο. Δεν βλέπουμε, δεν ξυπνάμε το πρωί και βλέπουμε ένα διάβολο μας λέει «Αλληλούια, εδώ είμαι σήμερα, θα πολεμήσουμε». Δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν σημαίνει επειδή δεν βλέπουμε ένα πνευματικό, δεν υπάρχει. Γιατί έχει δέσει το νου των ανθρώπων, εκατομμύρια ανθρώπους έχει δέσει. Επομένως ο πόλεμος είναι πνευματικός. Και ο διάβολος δεν μπορεί να κλέψει τη σωτηρία από τα παιδιά του Θεού. Μπορεί να τους καθυστερήσει όμως. Γιατί οι Ισραηλίτες για να πάνε στη γη Χαναάν θα κάνανε ένα μήνα και κάνανε 40 χρόνια. Καθυστέρηση. Επομένως δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Πρέπει να λυθεί από μέσα μας ο Ιησούς Χριστός και να μπορούμε να αναπτύξουμε το ευλογημένο σχέδιο του Θεού που είναι τόσο καλό, τόσο ευλογημένο και να απελευθερωθεί όμορφα, καλά και ευλογημένα, γιατί η σχέση με τον Κύριο είναι τόσο όμορφη και ευλογημένη στη ζωή μας. Αλληλούια, έτσι ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και ας ετοιμαστούμε σιγά σιγά να σηκωθούμε λίγο.